Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τις ρητές παραστάσεις. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας έναν ορισμό. Λέγοντας ρητή παράσταση, εννοούμε ένα κλάσμα πολυονήμων. Δηλαδή, ένα κλάσμα στο οποίο στις θέσεις του αριθμητή και του παρονομαστή έχουμε πολυόνυμα. Για παράδειγμα, οι παραστάσεις 3χ συν 5 προς χ τετράγωνο συν 1, 2χ προς 3χ τετράγωνο μείον 9 και 1 προς 2χ είναι όλες τους ρητές παραστάσεις. Όπως γνωρίζουμε, σε ένα κλάσμα, ο μόνος περιορισμός τον οποίο έχουμε είναι ότι ο παρονομαστής δεν πρέπει να είναι ίσος με 0. Έτσι λοιπόν, και σε μία ρητή παράσταση, ως κλάσμα που είναι, θα πρέπει να ισχύει ο ίδιος περιορισμός. Δηλαδή, το πολυόνυμο που έχουμε στον παρονομαστή θα πρέπει να είναι διάφορο του μηδενός. Επομένως, λέμε ότι μία ρητή παράσταση ορίζεται μόνο για εκείνες τις τιμές της μεταβλητής που δεν μηδενίζουν τον παρονομαστή. Παράδειγμα, να βρεθούν οι τιμές της μεταβλητής χ για τις οποίες ορίζεται η παράσταση 3χ συν 5 προς χ τετράγωνο μείον 1. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, για να ορίζεται η παράσταση θα πρέπει ο παρονομαστής της να είναι διάφορος του 0. Παίρνουμε δηλαδή τον παρονομαστή, το χ τετράγωνο μείον 1 και γράφουμε χ τετράγωνο μείον 1 διαφορετικό από το 0. Τώρα, το χ τετράγωνο μείον 1 το αναπτύσσουμε χρησιμοποιώντας την διαφορά τετραγώνων και το γράφουμε στη μορφή χ μείον 1 επί χ συν 1 διαφορετικό από το 0. Όπως όταν έχουμε ισότητα, ένα γινόμενο είναι ίσο με το 0 όταν ένας από τους όρους ισούται με 0, έτσι λοιπόν και όταν έχουμε ένα γινόμενο το οποίο πρέπει να είναι διαφορετικό από το 0, τότε θα πρέπει κάθε όρος ξεχωριστά αυτού του γινομένου να μην είναι 0. Έτσι λοιπόν, από την σχέση χ-1 επί χ συν 1 διαφορετικό από το 0, οδηγούμαστε στις δύο σχέσεις χ-1 διαφορετικό από το 0 και χ συν 1 διαφορετικό από το 0. Όπου, εάν τις λύσουμε ξεχωριστά την κάθε μία, θα πάρουμε πως πρέπει χ διαφορετικό από το 1 και χ διαφορετικό από το μείον 1. Επομένως, τελικά για να ορίζεται αυτή η ρητή παράσταση, θα πρέπει το χ να μην είναι ούτε το 1 και ούτε το μείον 1. Ας κάνουμε και μία μικρή παρατήρηση πάνω σε αυτή την άσκηση. Πολλές φορές, αντί να ψάχνουμε πότε μία παράσταση δεν είναι ίση με το 0, μπορούμε να βρούμε το πότε είναι ίση με το 0 και στη συνέχεια να εξαιρέσουμε αυτές τις τιμές. Έτσι δηλαδή, για το προηγούμενο παράδειγμα που μας ένοιαζε το πότε οριζόταν η ρητή παράσταση, είχαμε πει ότι ασχολούμαστε μόνο με τον παρονομαστή, που ήταν η μορφή χ τετράγωνο μείον 1, και προηγουμένως το λύσαμε χ τετράγωνο μείον 1 διαφορετικό από το 0. Εδώ τώρα, εάν κάποιος ζορίζεται με αυτό το σύμβολο το διαφορετικό και το πώς γίνονται οι πράξεις, μπορεί να πάει και να κάνει το χ τετράγωνο μείον 1 ίσο με το 0. Να κάνει δηλαδή χ μείον 1 επί χ συν 1 ίσο με το 0. Όπως είπαμε, ένα γινόμενο είναι ίσο με το 0 όταν ένας από τους όρους ισούται με το 0. Άρα να πάρει χ μείον 1 ίσο με το 0 ή χ συν 1 ίσο με το 0. Δηλαδή ισοδύναμα χ ίσον 1 ή χ ίσον μείον 1. Τώρα λοιπόν, εφόσον έχουμε λύσει ως προς την ισότητα του μηδενός και βρήκαμε ότι ο παρονομαστής μηδενίζει όταν το χ είναι ίσο με το 1 ή όταν το χ είναι ίσο με το μείον 1, για να ορίζεται ολόκληρη η ρητή παράσταση θα πρέπει να εξαιρέσουμε αυτές τις δύο τιμές. Έτσι λοιπόν, λέμε ότι η ρητή παράσταση του προηγούμενου παραδείγματος ορίζεται για όλες τις τιμές εκτός από το 1 και το μείον 1. Συνεχίζοντας την ίδια λογική, δηλαδή ότι μία ρητή παράσταση ουσιαστικά είναι ένα κλάσμα, μπορούμε να πούμε πως μία ρητή παράσταση θα είναι συνολικά ίση με το 0 μόνο για εκείνες τις τιμές για τις οποίες ο αριθμητής της είναι ίσος με το 0. Έτσι, για παράδειγμα, η παράσταση 3χ συν 5 προς χ τετράγωνο μείον 1 θα είναι ίση με το 0 αν ο αριθμητής της είναι ίσος με το 0. Αν δηλαδή 3χ συν 5 ίσον με το 0. Δηλαδή 3χ ίσον μείον 5, δηλαδή χ ίσον μείον 5 τρίτα. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.